Παρασκευή σήμερα. Θα δούμε το Σαββατοκύριακο βασικά. Να δούμε τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος μαζί μας. Ο άνθρωπος μας Παρασκευές. Όλοι αυτοί μαζί. Όλοι, είχε και οι τέσσερις μόνο. Και ο Ζαν Κλοντ Βαν Ντάμ. Τι θα δούμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις επανεκδόσεις. Και μάλιστα όχι ακριβώς με τις επανεκδόσεις, αλλά με τις επανεκδόσεις που έγιναν η αφορμή να γίνει κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Η ταινία Don't Look Now είναι ένα από τα κλασικά αριστουργήματα, ένα από τα πιο δυνατά θρίλερ τα οποία. Αν δεν το έχετε δει, αξίζει πραγματικά να το δείτε στις μεγάλες οθόνες. Θα πούμε όμως το εξής. Ο ελληνικός του τίτλος είναι «Πριν τα μεσάνυχτα». Αυτό το οποίο έχει πάρει πάρα πολύ ενδιαφέρον δεν είναι μόνο η ταινία. Είναι το ότι ο διανομέας έκανε κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο που θα το δούμε τώρα στο βίντεο. Δηλαδή, έχει πάρει τις αφίσες των ταινιών που πρόκειται να κυκλοφορήσουν και έχει παράξει ο ίδιος καινούρια πόστερ. Ουσιαστικά, οι ίδιες οι ταινίες τον ενέπνευσαν να κάνει κάποια καινούρια δημιουργήματα. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στο βίντεο και ας επανέλθουμε. Καλησπέρα. Δεν σας περιμένα. Ναι, η ιδέα ήρθε στην καραντίνα που οι περισσότεροι είχαμε αρκετά ελεύθερο χρόνο. Συνεργάζομαι με την ελληνική εταιρεία διανομής Summer Classics, η οποία φέρνει επανεκδόσεις από το εξωτερικό κλασικών αριστουργημάτων. Και η διευθύντρια της εταιρείας, η κυρία Πέπη Βαβάς, είχε τη φαϊνή ιδέα, μιας που κάθομαι, να ζωγραφίσω κάποιες από τις αφίσες του φετινού καλοκαιρινού προγράμματος. Οπότε αυτός ο ελεύθερος χρόνος που είχα σταμάτησε αρκετός. Διάλεξα να φτιάξω πρώτα τις αφίσες από τις ταινίες που μου άρεσαν πραγματικά πολύ και είχαν για μένα ένα εικαστικό ενδιαφέρον. Μέχρι στιγμής έχω ζωγραφίσει τις αφίσες για το «Μετά τα μεσάνυχτα», «Τη νύχτα του κυνηγού» και τους 12 ένορκους. Εδώ βλέπουμε εμένα να υποδύω με τον εαυτό μου να ζωγραφίζω το ήδη ζωγραφισμένο πρωτότυπο της αφίσας «Μετά τα μεσάνυχτα». Θέλω να σας πω μια ιστορία. Ήρθε χθες ένας deliveras στο θερινό σινεμά Ελέκτρα που δουλεύω και μου έφερε κάτι σουβλάκια και με ρωτάει τι ταινία θα παίξετε την άλλη εβδομάδα και του δείχνω την αφίσα. Και εκείνος λέει «Ψσσ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 
Αυτό, για μένα, ήταν η μεγαλύτερη επιβράβευση. Το ότι έψησα τον Delivera να πάει σινεμά, να δει μια ταινία, στην οποία έχω εγώ κάνει το πόστερ, και να αναγνωρίσει στο σχέδιό μου το πρόσωπο του πρωταγωνιστή. Παρ' όλα αυτά, τα σουβλάκια ήρθαν κρύα. Ο κινηματογράφος, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι μόνο κινηματογράφος. Είναι σίγουρα και το τι θα φάμε πριν, τι θα φάμε μετά. Εντάξει, να μην εκτεθούμε παραπάνω. Κατά τη διάρκεια. Καλά τα λες. Εγώ προσποιούμαι το ότι στον κινηματογράφο απλά εστιάζω 200% στην ταινία. Δεν συμβαίνει. Εντάξει. Δεν παίρνει popcorn και νάτσο και τέτοια στον κινηματογράφο. Τώρα απλά λόγω διατροφής όχι, δεν το κάνω. Αλλά... Δεν έχει βγάλει το μάτι σου με popcorn. Κοιτώντας μια ταινία. Τσίπς, παιδί μου. Τη γνωστή κίνηση. Ναι, κοίταξε, το μάτι σου δεν το βγάζεις με το συγκεκριμένο σίγουρα. Μπορεί να το βγάλεις όμως με τον διαρρήκτη υψηλής τέχνης που πρόκειται λοιπόν για την επόμενη ταινία. Δύο Ντόναλντ Σάντερλαντ αυτή την εβδομάδα. Δύο ταινίες με τον Ντόναλντ Σάντερλαντ. Αυτή είναι η καινούργια του ταινία. Στα 84 λοιπόν δημιουργεί πρωταγωνιστή σε ένα πολύ ιδιαίτερο θρίλερ. Ένα θρίλερ το οποίο μας φέρνει αντιμέτωπους με έναν καλλιτέχνη ο οποίος αρνείται να δείξει τη δουλειά του. Μικ Τζάγκερ λοιπόν στην ταινία. Τον συνάντησα τον Ντόναλντ Σάντερλαντ σε δύο φεστιβάλ φέτος, στο φεστιβάλ της Ζυρίχης και στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Στο φεστιβάλ λοιπόν του, και της Ζυρίχης και του Σαν Σεμπαστιάν μας μίλησε. Ας δούμε κάποια αποσπάσματα από το κόκκινο χάλι. I single-handedly made you believe that this was a masterpiece. You believed. You have to admit it. I was not thrilled. They used short focal length lenses and I don't like those. And so you see his eyes popping out. He's like that. Because it foreshortened you, and I had a conversation with the cameraman, and Giuseppe supported the camera, but he kept saying, "Oh no, the lenses are different now," but they're not. They still make a mess of me, and I really, it upsets me a lot. In this house, there's a man who I invite for lunch every day, and the only response I ever get from him is this empty chair. Who is it? I didn't work with Mick, yeah. But I love him. And we had a, you know, we sat like we were at an old people's home. He was incredibly charming and wonderful. Elizabeth is brilliant. Kleiss I didn't get to know as well, but he's very, very good in the movie. Truth. Come on.
κινηματογράφος λοιπόν είναι αντρική ή γυναικεία υπόθεση. Έχετε απάντηση οι δυο σας. Γιατί πρέπει να είναι κάτι από τα δύο. Χαίρομαι που απαντάς λοιπόν αυτό το πράγμα. Στη συγκεκριμένη ταινία μας που θα μιλήσουμε είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτός είναι και ο τίτλος λοιπόν της ταινίας. Το Military Wives, το οποίο είχε ξεκινήσει από το φεστιβάλ του Τορόντο και μετά στην συνέχεια προβλήθηκε και στο φεστιβάλ της Ρώμης. Εκεί συναντήσαμε το σκηνοθέτη. Αν θυμάστε, παιδιά, την ταινία Το Άντρες Έτοιμοι για Όλα, ο σκηνοθέτης αποφασίζει να κάνει μια εξίσου πάρα πολύ γλυκιά δημιουργία που εμπνέεται από ένα ντοκιμαντέρ του BBC. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, οι γυναίκες ανθρώπων που εργάζονται για τον στρατό και μάλιστα έχουν έμεση εμπλοκή με διάφορους από τους πολέμους, αποφασίζουν να κάνουν χοροδίες. Και αποφασίζουν να κάνουν χοροδίες σε όλο τον κόσμο. Το ζητούμενό τους είναι το πώς θα εκφραστούν μέσα από τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν. Ας δούμε λοιπόν το βίντεο και το τι μας λέει ο σκηνοθέτης και επανερχόμαστε. The idea for Military Wives came from a documentary on the BBC. That's where I heard about it. The producer of the film, Rory, sent me the documentary. Then we started researching and we found that before the documentary, there was the first Military Wives Choir was on this base up in Northern England. In Catterick, we spoke to the people who set that up. And it was them who wrote the letter to Gareth Malone about the documentary. So it was loosely based on that. What do you do when you're just, no one's coming in from the outside, it's just from nowhere, how do they get the idea? But we kind of dramatized that and it's, we had a lot of research. The writer Rachel spoke to Military Wives a lot. We had a military advisor. I met lots of choir members and military wives who are not in choirs. And we chose our truths. We chose stories and little anecdotes that seemed like they were great for us and other sections we invented. The personal story with Kristen Scott Thomas and Sharon Horgan is a fictionalized personal story. But the world is all based on research and the details of that world are based on research. I just popped into town. Called Thomas character, even though she's totally bossy, we see her buying things from telemarketing all the time. I think that portrays all the layers of her personality. I don't know where did you come up with it, that stuff. Well, we knew that we invented that. That's not, you know, that's fiction. But although I'm sure there are some real military wives who do buy things online all the time, we wanted her to have her own It was partly her character is partly about the public persona, and then what she's like. She's about what you see, what you really is going on behind. And so we wanted to find something in the script where she has her own little habit. And we went from the really dark, like she's drinking herself stupid. It felt too much, and gambling online. We talked with Kristen. And she's like, maybe I gamble all the time. And then the shopping thing felt like kind of fresh and a really random and fun juxtaposition with that kind of bleak military base and some of these American telly shoppers. It felt like fun. It's starting. Everyone up. Come on, up again. I'll start again. One, two, three. Morning has broken like the first morning. Λοιπόν, ωραία. Κάτσε εδώ, περίμενα. Πραγματικά μια γλυκιά και μπερδεμένη ταινία. Κάτσε πάμε σε μια άλλη τώρα, περίμενα. Έχουμε Νίκο Γκομόλη. Έχουμε blockbuster τώρα, περίμενε. Περίμενε. Από 30 χρόνια περιμέναμε. Νίκο Γκομόλη, ο οποίο μα κάνει τη χαρά να μα βγαίνει με τα γλαστράκια σήμερα. Δεν μα έχει βγει ποτέ με αυτό. Δεν έχω γλαστράκια. Ολόκληρο κύπελο είναι, δεν βλέπει. Για κοιτάξτε πίσω. Έχει και κούπα.